Δύο φοιτητές στο βιολογικό του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι δύο πρωτοετής, ο ένας μέλος της ΔΑΠ, δέχθηκαν ένα 24ωρο μετά τις φοιτητικές εκλογές επίθεση από κουκουλοφόρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Την επίθεση επιβεβαίωσε μιλώντας στην Κρήτη TV ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διέκοψε τη σύγκλιτο που ήταν σε εξέλιξη χθες το πρωί στο Ρέθυμνο για να βρεθεί στο Ηράκλειο μόλις πληροφορήθηκε το πρωτοφανές περιστατικό. Πράγματι, είχε συμβεί στο διάλειμμα ενός μαθήματος μια επίθεση εναντίον δύο παιδιών. Το Πανεπιστήμιο έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να διερευνηθεί η υπόθεση και να μην υπάρχει καμία υπόνοια συγκάλυψης τέτοιων φαινομένων, τα οποία είναι καταδικαστέα. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΑΠ, ο ένας εκ των δύο φοιτητών που δέχθηκαν επίθεση είναι μέλος της παράταξης, ενώ και οι δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς είχαν τραυματιστεί. Με πρακτικές βίας και τρομοκρατίας προσπαθούν να επιβάλλουν τον μπάχαλο και να αποτρέψουν τους φοιτητές από την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση εντός ενός περιβάλλοντος ασφάλειας. Δυστυχώς, ως ΔΑΠ Νούδου Φουκού, επιβεβαιωνόμαστε όταν δηλώνουμε ποιοι είναι οι εχθροί των φοιτητών και της παιδείας εν γέννη, μόλις μία ημέρα μετά τις φοιτητικές εκλογές. Βέβαια, είναι την επόμενη των εκλογών, των φοιτητικών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ένταση στα νέα παιδιά. Καλό θα είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Για μεμονωμένο περιστατικό έκανε λόγο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που 24 ώρα μετά τις εκλογές διαπιστώνει μια ένταση στο ακαδημαϊκό ίδρυμα που ζητάει να κοπάσει, διευκρινίζοντας ότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό βίας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες τους ώστε τα αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να επιληθούν του θέματος, δηλαδή να διαλευκανθεί η υπόθεση. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, μετά τη σύντομη παραμονή του στο νοσοκομείο, ο ένας φοιτητής ταξίδεψε για τον τόπο καταγωγής του και ο δεύτερος ήδη βρίσκεται στο σπίτι του στην Κρήτη, προσθέτοντας ότι φρόντισε να έχει επαφή και με τους δύο, προκειμένου να τους καθησυχάσει. Η Πρετανική Αρχή διαβεβαίωσε τα παιδιά ότι θα πρέπει να νιώθουν ότι όλοι τους είμαστε δίπλα, να μην υπάρχει φόβος για την παραμονή στους χώρους του Πανεπιστημίου. Και ότι το Πανεπιστήμιο φροντίζει για την ασφάλειά τους και κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα να συμβαίνουν στο Ίδρυμα.